12, υπό άκρα μυστικότητα και πολύ διακριτικά, βρέθηκε στην κλινική η Σοφία Φυρού, η οποία έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Α, έχει βγει, κοπέλα. Όπου νοσηλευόταν, ήταν καλά. Πήγε στο δωμάτιο του Ηλία. Βγήκε δηλαδή και αμέσως πήγε να δει τον Βρετό. Και ήταν εκεί για πάρα πολλές ώρες, του έκανε παρέα, ήταν κοντά του, στο πλευρό του, μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Αυτό είναι αυτό που γνωρίζουμε εμείς. Δεν την πήρε χαμπάρι κανείς. Ήταν μαζί με την οικογένεια. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας είναι λογικό να έχουν πάρα πολλά να συζητήσουν και να είναι τουλάχιστον ένας πλάι στον άλλον. Να συζητήσουν και να φροντίσεις μετά. Ακριβώς. Είναι η οικογένειά του, οι άνθρωποι του. Έτσι. Να είναι δίπλα του. Και μια και είπες οι άνθρωποι του, χθες συναντήσαμε και τον πατέρα του, τον κύριο Βαγγέλη Καραβασίλη. Παιδιά, με συγκίνησε πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος μιλούσε για την αγάπη του κόσμου που αυτή έσωσε το παιδί του και για την Αγία Φιλοθέη, όπως πιστεύει ο Ηλίας Βρετός. Η Αγία Φιλοθέη, λέει, πατέρα με έσωσε, γιατί ήταν της Αγίας Φιλοθέης την ημέρα που έγινε το τροχαίο. Και μάλιστα ήταν τα πρώτα λόγια που είπε ο Ηλίας Βρετός στον πατέρα του. Την πατέρα με έσωσε η Αγία Φιλοθέη. Και βεβαίως μας μιλάει και ο μάνατζερ του, ο κύριος Λουκάς Καραγιάννης, που ουσιαστικά μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει Γολγοθά μπροστά του, γιατί πλήρη αποκατάσταση τα 6-5-6 μήνες. Πάμε να το δούμε. Χτες έγινε η μεταφορά του από το κρατικό της Νίκαιας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν είχαμε κανένα παράπονα. Η μεταφορά έγινε καθαρά για ασφαλιστικούς λόγους. Την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη επέμβαση στο Μυρό και στο Βραχίωνα και τη Δευτέρα η δεύτερη και δύσκολη στη Λεκάνη. Ελέσουλη. Ξέροντας το τι τον περιμένει από εδώ και πέρα. Σας βλέπει, βλέπει. Έχει δει και το βιντεάκι με το αυτοκίνητο και αναγνώρισε ότι το σωστό όχημα είναι αυτό που είναι μόνο του. Το άλλο που γράφει ότι είναι στα 9.54 ο χρόνος δεν είναι σωστό. Γνωρίζετε μετά το χειρουργείο, μετά από πόσο καιρό ίσως θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί, να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του. Γύρω στις 5 με 6, 7 εβδομάδες θα μπορέσει να περπατάει μόνος του. Και πλήρη αποκατάσταση 5-6 μήνες. Εκείνο που έχω να εκφράσω